Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ καλούμαι να μιλήσω για τις θεραπευτικές εξελίξεις στα συμπαγίνιο πλάσματα. Επειδή η ογκολογία είχαμε πολλές επειδή στην χρονιά που πέρασε στην ογκολογία είχαμε πολλές εξελίξεις και πολλές ενδείξεις νέων φαρμάκων, μέσα την παρουσίασή μου θα περιοριστώ να αναφέρω τα φάρμακα τα οποία θα πάρουν και έγκριση. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τον πρώιμο καρκίνο του μαστού, το μη μεταστατικό καρκίνο του μαστού, στη χρονιά που πέρασε η νερατινίμπη συσχετίστηκε με βελτίωση συνολικής επιβίωσης σε ασθενείς με HER2 θετικό καρκίνο του μαστού μετά την ολοκλήρωση επικουρικής θεραπείας με τραστιζουμάμπι, ένα φάρμακο το οποίο ενώ ήταν πολύ θετική, ήταν θετική μελέτη, υπέστη μεγάλη επιτυχία που θα δούμε και στην πορεία. Σημαντικό γεγονός στον πρώιμο καρκίνο του μαστού και άξιο λόγου ήταν η μελέτη της επιμασιγκλήτης, η οποία χορηγείται ως επικουρική θεραπεία μαζί με ορμονικό χειρισμό και ότι με τεχνητική εκτινοθεραπεία φαίνεται μπορεί να παραλυφθεί με ασφάλεια σε ηλικιωμένες ασθενείς χαμηλού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, με τη μελέτη EXTENET, είναι μια μελέτη στην οποία οι ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού και high risk HER2 θετικές τυχιοποιήθηκαν να λάβουν μετά την ολοκλήρωση της επικουρικής θεραπείας με χημειοθεραπεία και τραστιζουμάμπι, είτε νερατινίμπι είτε πλασίμπο. Η μελέτη ήταν θετική, υπήρχε ένα απόλυτο όφελο στην ολική επιβίωση της τάξης των 9,1% ειδικά στους high risk ασθενείς, ενώ στους ασθενείς στο σύνολο του πληθυσμού υπήρξε ένα απόλυτο όφελο στο DFS της τάξης του 5,1% και στην ολική επιβίωση 2,1%. Είναι θετική μελέτη, παρόλα αυτά το μεγάλο ποσοστό διαρριών της νερατινίμπης αμφισβητεί την καθημερινή χρήση της και την εισαγωγή της στην κλινική πράξη. Παρ' όλα αυτά, το φάρμακο πήρε και FDA και EMA approved. Μία άλλη πολύ σημαντική μελέτη, η οποία τρέχαμε και στο κέντρο μας, και μάλιστα το κέντρο μας ήταν από τα μεγαλύτερα κέντρα σε εισαγωγή ασθενών διεθνώς, ήταν η μελέτη Μοναρχή, στην οποία ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού που εκφράζουν στρογγονικούς υποδοχής και έχουν αρνητική έκφραση του HER2 και είναι high risk, δηλαδή έχουν θετικούς μασχαλιούς λεφαδένες ή υψηλό δείκτη κυταρικού πολλαπλασιασμού, τυχιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας να λάβουν είτε πεμασιγκλίπη, ένα στολέκι λεξαρτώμενης κοινάσης 4-6, σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία, είτε ενδοκρινική θεραπεία, αυτό δηλαδή που κάναμε ούτως ή άλλως. Δημοσιεύθηκε στο New England τη χρονιά που πέρασε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής και είναι μια θετική μελέτη. Έχει όφελο στο DFS στην υπομάδα των ασθενών που είναι high risk, με ένα ποσοστό 92,3% συγκριτικά με 89,3%. Πάλι η διαρροϊκή συνδρομή ήταν η σημαντικότερη τοξικότητα της απεμασιγκλίπης. Φαίνεται όμως το φάρμακο αναμένεται η έγκριση και από τις ευρωπαϊκές νομοδοτικές αρχές του φαρμάκου αυτού μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Σημαντική στην επικουρική θεραπεία του καρκίνου του μαστού ήταν και η μελέτη PRIME, την οποία τα πρώιμα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί παλαιότερα. Τη χρονιά που πέρυσι ανακοινώθηκαν οι ολοκληρωμένα αποτελέσματα της δεκαετής επιβίωσης, όπου φάνηκε ότι με ασφάλεια σε ασθενείς ηλικίες 65 ετών και πάνω, με καρκίνο του μαστού που είναι luminal AB, δηλαδή εκφράζουν στρογγονικούς ή προγεστερονικούς υποδοχής και έχουν ακριβητικό HER2 υποδοχέα, με ασφάλεια μπορούμε να παραβλέψουμε την ακτινοβολία του μαζικού παρενχήματος μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας που θα κάνουμε ούτως ή άλλως. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν υπήρχε όφελος στην υπομάδα των ασθενών αυτών με την προσθήκη επικουρικής ακτινοθεραπείας όσον αφορά το τοπικό έλεγχο της νόσου αλλά και τις απομακρυσμένες μεταστάσεις από την παράλυση της ακτινοθεραπείας. Άρα θα μπορούσαμε από εδώ και πέρα να πούμε στις κυρίες που είναι από 65 ετών και πάνω και έχουν υποβληθεί σε γεκτομή ότι με ασφάλεια να μην υποβληθούν σε επικουρική ακτινοθεραπεία. Στη νέα επικουρική χημειοθεραπεία είχαμε σημαντικές εξελίξεις τη χρονιά που πέρασε, με την εισαγωγή της ανοσοθεραπείας της πιπροσλουζουμάμπης μέσα από μια θετική μελέτη στον τριπλάνητο καρκίνο του μαστού, όπου φάνηκε ότι αυξήθηκε το ποσοστό των πλήρων παθολογματομικών υφέσεων στους ασθενείς που μαζί με την κλασική νοπικουρική χημειοθεραπεία έλαβαν και πιπροσλουζουμάμπη. Και επίσης φάνηκε μέσα από τη χρονιά που πέρασε η αρνητική μελέτη της παλποσιλίκλίπης σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε νέο επικουρική χημειοθεραπεία. Ο λόγος που ανέφερε τη μελέτη αυτή είναι γιατί ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν περίμενε η ογκολογική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάω με την μελέτη κοινότητα 22, στην οποία η πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού χορηγήθηκε μαζί με την κλασική χημειοθεραπεία που θα δίναμε ούτως ή άλλως στο ένα σκέλος, ενώ στο άλλο σκέλος αντί της πεμπρολιζουμάμπης χορηγήθηκε πλασίμπο.
Ενδιαφέρον πολύ στη μελέτη αυτή είναι ότι οι ασθενείς συνέχισαν λάβουν επεμβριολιζουμάβη και στην επικουρική θεραπεία τους. Είναι μια πολύ σημαντική μελέτη, γιατί ξέρουμε ότι η πομάδα των ασθενών με θυμιανικό καρκίνο του μαστού είναι μια δύσκολη πομάδα ασθενών που στερείται πολλών θεραπευτικών επιλογών. Φαίνεται λοιπόν ότι το ποσοστό των πλήρων παθολογοανατομικών υφέσεων που επιτεύχθηκε στην ομάδα της επεμβριολιζουμάβης ήταν μεγαλύτερο σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. Και είναι σημαντικό ότι το ποσοστό αυτό υπήρξε ανεξάρτητα από το ποσοστό του CBS score. Η δεύτερη μελέτη στην επικουρική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού ήταν η μελέτη Penelope B, η μελέτη στην οποία χορηγήθηκε παυλοκουσικλίμπη, ένας αναστολές κλιμακωσατόμενων κοινασών, μαζί με ενδοκρινική θεραπεία σε ασθενείς που υποβλήθηκαν στην επικουρική χημειοθεραπεία. Δυστυχώς ήταν μια αρνητική μελέτη και φάνηκε ότι για άλλη μια φορά από τους τρεις αναστολής κλιμακωσατόμενων κοινασών, η παλκοσυγκλίπη είναι αυτή η οποία δεν κατάφερε να πετύχει ούτε το DFS, ούτε στη μεταστατική νόσο τα θετικά αποτελέσματα της ολικής επιβίωσης, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους άλλους δύο εκπροσώπους της ομάδας αυτής, δηλαδή την απεμασυγκλίπη και την τριμποσυγκλίπη. Όσον αφορά το μεταστατικό καρκίνο του μαστού, δύο ουσιαστικά καινούριες θεραπευτικές εξελίξεις έχουμε να αναφέρουμε. Τη Σιδιζουμάβη Κοβιτεκάνη, η οποία κατάφερε να πετύχει στη μεταστατική νόσο σε ασθενείς με τριπλάνητο καρκίνο του μαστού αύξηση τόσο του PFS όσο και της ολικής επιβίωσης σε πολυθεραπευμένες ασθενείς και επίσης την προσθήκη της πεμβριολιζουμάβης, ανασοθεραπεία δηλαδή, μαζί με την κλασική χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή σε ασθενείς πάλι μεταστατικά τριπλάνητο καρκίνο του μαστού. Εφόσον επιτεύχθηκε αύξηση της επιβίωσης ελεύθερης νόσου. Η μελέτη ASCENT είναι η μελέτη της Σιδιζουμάβης Κοβιτεκάνης, στην οποία ασθενείς με μεταστατικό τριπλάνητο καρκίνο του μαστού, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια ομάδα ασθενών που δυστυχώς δεν έχουμε πολλές θεραπευτικές επιλογές, τυχιοποιήθηκαν να λάβουν ένα προς ένα είτε την επιλογή του θεράποντος γιατρού, είτε το καινούριο σκεύασμα. Οι ασθενείς αυτές ήταν πολυθεραπευμένες, είχαν πάρει τουλάχιστον δύο γραμμές χημειοθεραπείας και τελικό καταληκτικό σημείο ήταν το PFS. Φάνηκε λοιπόν ότι υπήρξε όφελος στο PFS και στο OS με ένα hazard ratio τάξη του 0,48 στην ομάδα των ασθενών, στο σύνολο της μελέτης. Οπότε είναι σύν μια θεραπευτική επιλογή στην πολύ δύσκολη αυτή ομάδα ασθενών. Η μελέτη κοινότητα 55 είναι η μελέτη η οποία εισήγαγε στην πρώτη γραμμή την πεμβριολιζουμάβη σε ασθενείς με τριπλάνητο καρκίνο του μαστού μαζί με κλασική χημειοθεραπεία και υπήρξε όφελος στην υπομάδα των ασθενών με αυξημένο CPS score. Γιατί ένας από τους σημαντικούς παράγοντες τελικά καταληκτικά σημεία της μελέτης είναι το PFS και το OS, τις υπομάδες των ασθενών που είχαν αρνητικό μέχρι ένα CPS score και CPS score πάνω από 10. Και εδώ πέρα φαίνονται οι αντίστοιχες καμπύλες. Αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη μελέτη αυτή είναι ότι εκτός από την θετική μελέτη στο PFS, είχαμε πολύ σημαντική αύξηση του duration of response από 19 μήνες σχετικά με 7 μήνες στην υπομάδα των ασθενών που λάβαν πεμβριολιζουμάβη και είχαν CPS score πάνω από 10. Έτσι λοιπόν το φάρμακο αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην πρώτη γραμμή θετικής νόσου και στην Αμερική και στην Ευρώπη και περιμένουμε και την επίσημη έγκριση από τον EMA. Ως τώρα χρησιμοποιείται χωρίς εκτός ενδείξεων, αλλά περιμένουμε την επίσημη έγκριση του φαρμάκου μέσα στη χρονιά που πετρέχει. Όφελος υπήρχε, όπως είπα και πριν, σε όλες τις ομάδες ασθενών που είχαν όμως CPS score πάνω από 10. Στον καρκίνο των οθικών, η ΠΑΡΠ αναστολής διαδραματίστηκε τη χρονιά που πέρασε σημαντικό ρόλο και πήραν έγκριση και στην πλατινοευαίσθητη υποτροπή ως συντήρηση σε ασθενείς οι οποίες έχουν καρκίνο οθικών και έχουν λάβει χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής. Δύο αντιπρόσωποι της κατηγορίας αυτής πήραν έγκριση και στην Ευρώπη και στην Αμερική, ο Λαπαρίμπη και η Νιραπαρίμπη. Και σημαντική εξέλιξη τη χρονιά που πέρασε ήταν ότι σε γυναίκες με διάγνωση καινούργια καρκίνου των οθικών, οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με πακλιταξέλ και καρβοπλατίνη, φάνηκε ότι υπήρχε όφελος όταν λάβουν συντήρηση με μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με ολαπαρίμπη, ειδικά η υπομάδα των ασθενών με διαταραχή στο μηχανισμό του ομόλογων συνδυασμού για την επιδιόρθωση του DNA. Πιο συγκεκριμένα, δύο μελέτες στην πλατινοευαίσθητη υποτροπή καρκίνου των οθικών, η μελέτη Solo 2. Με κύριο εκπρόσωπο την Ολαπαρίμπη, όπου φάνηκε ότι οι ασθενείς μετά από ανταπόκριση από χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής σε πλατινοευαίσθητη υποτροπή, τυχιοποιήθηκαν να λάβουν Ολαπαρίμπη ή πλασίβο, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England, τελικό καταληκτικό σημείο της μελέτης στο PFS
ενώ δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η ολική επιβίωση. Και φάνηκε ότι υπήρξε αύξηση ολική επιβίωση κατά 13 μήνες, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και στην υπομάδα των ασθενών αυτών. Αντίστοιχο σχεδιασμό ήταν και η μελέτη Πάολα με την Ολαβαρίμπη, στην οποία οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας να λάβουν Ολαβαρίμπη συνδυασμού με βασιζουμάμπι, versus με βασιζουμάμπι, και τελικό καταληκτικό σημείο πάλι ήταν το PFS. Φάνηκε λοιπόν ότι υπήρξε όφελος σε βαθμό στατιστικά σημαντικό στο PFS στην υπομάδα των ασθενών που έλαβε Ολαβαρίμπη μαζί με βασιζουμάμπι, και έτσι πλέον είναι η ενδεδειγμένη αγωγή που θα πρέπει να ακολουθείτε στην υπομάδα αυτές των ασθενών. Όφελος όμως υπήρξε μόνο στην ομάδα που ήταν θετική για τον ομόλογο μονοσυνδυασμό. Η μελέτη Πρίμα, αντίστοιχα, είναι μελέτη στην οποία εκτιμήθηκε η Ραπαρίμπη σε ασθενείς με πλατινοευαίσθητη υποτροπή που λάβανε συντήρηση με η Ραπαρίμπη. Αντίστοιχο συνδυασμό με τη μελέτη Πάολα, όπου φάνηκε ότι υπήρξε όφελος στο PFS, στο σύνολο του πληθυσμού, στις ασθενείς οι οποίες λάβανε την Ραπαρίμπη ως συντήρηση μετά από χημειοθεραπεία σε πλατινοευαίσθητη υποτροπή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο καρκίνος του ενδομετρίου. Στον καρκίνο του ενδομητρίου, στην υποτροπή, είχαμε πενιχρές μελέτες, δύσκολα αντιμετωπίσιμα ασθενείς. Κάναμε extrapolation των data από τον καρκίνο των οθικών και για πρώτη φορά φάνηκε ότι η αβανοσοθεραπεία μαζί με την αναστολέα τριοσθενικής κοινάσης, δηλαδή η πεπρολιζουμάμπη μαζί με τη λεβατινίβη, κατάδειξε να κατέδειξε όφελος στην επιβίωση έναντι της χημειοθεραπείας, της κλασικής χημειοθεραπείας δηλαδή, που δίναμε σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του ενδομητρίου. Η μελέτη αυτή είναι η μελέτη κοινότητα 7.700, όπου ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του ενδομητρίου, μετά την πρώτη γραμμή, τυχιοποιήθηκαν να λάβουν είτε λεβατινίβη μαζί με πεπρολιζουμάμπι, είτε χημειοθεραπεία που ήταν αυτή, είδος η πακλιταξέλη ή η αδριαμικίνη, δηλαδή την κλασική χημειοθεραπεία που θα δίναμε υπό άλλες συνθήκες. Τελικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το PFS και φάνηκε ότι ο συνδυασμός του πεπρολιζουμάμπι μαζί με λεβατινίβη αύξησε τη συνολική επιβίωση σε όλες τις υπομάδες ασθενών. Άρα είναι το standard of care από εδώ και πέρα στη δεύτερη γραμμή σε ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου. Στον καρκίνο του πνεύμονα. Στον καρκίνο του πνεύμονα, στη χρονιά που πέρασε, σημαντικότερες εξελίξεις ήταν η χορήγηση της ομερτινίβης σε ασθενείς που έχουν μεταλλαγμένο EGFR ως επικουρική χημειοθεραπεία, γιατί φάνηκε ότι προσφέρει σημαντικό όφελος στο διάστημα επιβίωσης ελεύθερης προγνώσεων. Επίσης, σημαντική εξέλιξη ήταν μια μελέτη φάσης 2, όπου φάνηκε ότι η καπαντινίμπη σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα που φέρνουν MET μετάλλαξη οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού ανταποκρίσεως της νόσου, ποσοστό μάλιστα περίπου μέχρι 68%. Σημαντική εξέλιξη ήταν η σελπεκτανίμπη μαζί με την πρασελτινίμπη σε ασθενείς που φέρνουν ρέτανα διατάξεις σε μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα, που είχαμε πάλι αύξηση των ποσοστών των μακροχρόνων ανταποκρίσεων. Ενώ στο μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η θεραπεία με λουρμπερνεκτίνη, η οποία οδηγεί σε αύξηση των ποσοστών των ανταποκρίσεων ως και 35% σε ασθενείς με μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ας τα δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά. Η μελέτη Αντόρα ήταν η μελέτη της επικουρικής χορήγησης οσιμερτινίβης σε ασθενείς με EGFR μετάλλαξη με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι τυχεοποιήθηκαν είτε να λάβουν την επικουρική χημειοθεραπεία είτε όχι μετά το χειρουργείο της, εφόσον δηλαδή χειρουργήθηκαν και έλαβαν είτε όχι την επικουρική χημειοθεραπεία, τυχιοποιήθηκαν να λάβουν είτε οσιμερτινίβη είτε πλασίμπο. Παραγράφοντας την οματοποίηση της νόσου που έχουν μεγάλη σημασία, ήταν το στάδιο της νόσου και ο τύπος της μετάλλαξης του GFR, και αυτό που φάνηκε από τη μελέτη αυτή, υπήρξε όφελος στους υπομονούς ασθενών ανεξαρτήτως σταδίου και ανεξαρτήτως τύπου μετάλλαξης στους ασθενείς οι οποίοι λάβανε οσιμερτινίβη σαν επικουρική θεραπεία με EGFR μετάλλαξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η μελέτη Geometry, μια μελέτη στην οποία χορηγήθηκε καπαντινίβη σε ασθενείς με μεταστατικό μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα που είχαν τη MET μετάλλαξη, μια σχετικά σπάνια μετάλλαξη, η οποία όμως ουσιαστικά μας λέει ότι από εδώ και πέρα οφείλουμε σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα μικροεπιτερικό να ελέγχουμε όλο το πάνελ των μεταλλάξεων. Στη μελέτη αυτή, ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα τυχιοποιήθηκαν να λάβουν καπιμαντινίβη είτε την θεραπεία του ερευνητή, και φάνηκε ότι υπήρξε όφελος στην ανταπόκριση της νόσου και στο διάστημα ελεύθερης νόσου στο σκέλος της οπομάδας των ασθενών που λάβανε το φάρμακο αυτό.
Αντίστοιχα, άλλη μια μελέτη φάσης 2, η Libretto, η οποία είχε 3 σκέλη, μπήκαν ασθενείς με ρέτανα διάταξη. Στο ένα σκέλος, το οποίο και ανακοινώθηκε τη χρονιά που πέρασε, ήταν η υπομάδα των ασθενών με μεταστατικό μη μικροεπιτελικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι είτε είχαν λάβει προηγούμενη γραμμή χημειοθεραπείας, είτε δεν είχαν λάβει προηγούμενη γραμμή χημειοθεραπείας. Ενώ οι άλλες δύο υπομάδες ήταν ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο θυροειδούς και στην οποία τρέχει και στο κέντρο μας αυτή τη στιγμή. Ως τώρα τα αποτελέσματα ήταν πρώιμα και ανακοινώθηκαν μόνο στο σκέλος της υπομάδας των ασθενών με ρέτανα διάταξη και μη μικροεπιτελικό καρκίνο του πνεύμονα, όπου φάνηκε ότι υπήρχε ανταπόκριση στην υπομάδα αυτή των ασθενών, με αύξηση το ποσοστό με ποσοστό ολικών ανταποκρίσεων στάξη του 85%, και το οποίο θες ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Αντίστοιχο σχεδιασμό ήταν και τη μελέτη περίπου της RO2, όπου χορηγήθηκε ένας άλλος αναστολές του RED, η Πρασελτινίμπη, και ασθενείς με ρέθανα διάταξη λάβανε Πρασελτινίμπη σε διαφορετικά νοσολογικά επίπεδα. Φάνηκε πάλι ότι υπήρχε ποσοστό πλήρων ανταποκρίσεων σε σημαντικό ποσοστό και το φάρμακο αυτό πια τρέχει σε μελέτες φάσης 3. Όπως είπα και για το μικροπτερικό πνεύμονα, είναι ένα νόσημα στο οποίο οι θεραπευτικές εξελίξεις για πολλά χρόνια οι μελέτες ήταν αρνητικές. Ήταν πολύ σημαντικό ότι βρέθηκε λοιπόν ένα φάρμακο που έδειξε αποτελεσματικότητα στη δεύτερη γραμμή. Αυτό το φάρμακο είναι η Λουβεκτεντίνη, όπου φάνηκε ότι το ποσοστό των ανταποκρίσεων ήταν σημαντικό, τη τάξη 38% στο σύνολο της μελέτης, το ποσοστό αντίστοιχα σε ασθενείς με πλατινοευαίσθητη υποτροπή μικροεπιτελικού καρκίνου του πνεύμονα έφτασε 45%. Άρα είναι μια σημαντική θεραπευτική επιλογή στην δεύτερη γραμμή σε ασθενείς με μικροεπιτελικό καρκίνο του πνεύμονα, που οι υπόλοιπες επιλογές δυστυχώς δεν είναι αποτελεσματικές. Για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Η σημαντικότερη εξέλιξη τη χρονιά που πέρασε ήταν η χορήγηση του πεπτοριζουμάμπη στην πρώτη γραμμή, η οποία κατάφερε να δείξει όφελο στην επιβίωση ελεύθερης υποτροπής νόσου σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι όμως είχαν μικροδορυφορική αστάθεια. Η μελέτη, η οποία κατέληξε το αποτέλεσμα αυτό, ήταν η Keynote 177, στην οποία φάνηκε ότι οι ασθενείς με καρκίνο παχαίος εντέρου και MSI τυχιοποιήθηκαν είτε να λάβουν πεπτοριζουμάμπη είτε να λάβουν την επιλογή του θεράποντος. Φάνηκε λοιπόν ότι υπήρξε όφελος όσον αφορά το PFS με ένα PFS τάξη 16,5 μήνες, συγκριτικά με 8,2 μήνες που ήταν στο σκέλος της επιλογής του θεράποντος. Το όφελος υπήρχε σε όλες τις υπομάδες των ασθενών. Οπότε είναι μια σημαντική θεραπευτική επιλογή στην πρώτη γραμμή αρθρικού καρκίνου του παχαίου εντέρου που έχουν MSI. Από το γαστρεντερικό συνεχίζουμε με τον καρκίνο του ισοφάγου και τη γαστροεισοφαγική συμβολή, όπου για άλλη μια φορά η νοσοθεραπεία κατάφερε να μας αναδείξει μια θετική μελέτη. Και έγκριση πήρε το φάρμακο στη χρονιά που πέρασε η Νιγκουλιμάμπη, όπου φάνηκε ότι η επικουρική χορήγησή τη κατάφερε να διπλασιάσει το διάστημα ελεύθερη υποτροπή του νόσου σε ασθενεί με καρκίνο ισοφάγου ή γαστροεισοφαγική συμβολή, μετά από προκυρητική χημειοακτινοθεραπεία και χειρουργική εξαίρεση. Η μελέτη, η οποία κατέληξε το αποτέλεσμα αυτό, ήταν Checkmate 577. Όπως είπα και πριν, είναι ασθενής με καρκίνο γαστροεισοφαγικής συμβολής ή αδενοκαρκίνωμα είτε πλακώδες και καρκίνο στομάχου, η οποία ήταν στάδιο 2 και 3. Οι ασθενείς αυτοί λάβανε χημειοάκτινο όπως θα κάναμε υπό άλλες συνθήκες, χειρουργήθηκαν στην πορεία και ακολούθως, σαν επικουρική θεραπεία, τυχιοποιήθηκαν είτε σε νιβολουμάμπη είτε σε πλασίμπο. Τελικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το TFS. Και η μελέτη κατάφερε να αναδείξει όφελος του DFS στο σκέλος συμβολμάτης. Οπότε η διέγκριση επίσημα στην Ευρώπη του φαρμάκου αυτού αναμένεται μέσα στο έτος που διανύουμε, ενώ στην Αμερική ήδη έχει πάρει ένα λιβολιμάβι έγκριση σαν επικουρική θεραπεία στον καρκίνο γαστροεισοφαγικής συμβολής και καρκίνο στομάχου. Στον καρκίνο του ουροφιλίου πάμε τώρα. Στον καρκίνο του ουροφιλίου, οι σημαντικότερες εξελίξεις στη χρονιά που πέρασε ήταν η εφορτουμάμπη βεντοεντίνη, η οποία κατάφερε να παρατείνει σημαντικά τη συνολική επιβίωση ενός κλασικής χημειοθεραπείας σε ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό ουροφιλιακό καρκίνο μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα και ανοσοθεραπεία. Και φυσικά η χορήγηση της αφελουμάμπης ως θεραπεία συντήρησης μετά από χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής σε συνδυασμό πλατινούχο συνδυασμό στο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροφιλιακό καρκίνο, εφόσον κατάφερε να οδηγήσει σε όφελο στην ολική επιβίωση. Η μελέτη η οποία έδειξε τα θετικά αποτελέσματα της εφορτουμάμπης με τον Ντίνης ήταν η μελέτη F301, όπου ασθενείς με ουροφιλιακό προχωρημένο καρκίνο
τυχιοποίηθε να λάβουν ή το σκεύασμα αυτό ή τη χημειοθεραπεία που είχε επιλέξει ο ερευνητής. Τελικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η ολική επιβίωση και η μετλέτη κατάφερε να αποδείξει, να πετύχει το στόχο της. Και το φάρμακο αυτό ήδη έχει πάρει και στην Αμερική και αναμένεται και στην Ευρώπη με, ποσοστό, με αντίστοιχα νούμερα 12,88 μήνες median OS στο σκέλος της ενφορτουμάμπης βεντοετίνης, συγκριτικά με 8,97 μήνες στο σκέλος της χημειοθεραπείας και ένα hazard ratio της τάξης του 0,7. Αντίστοιχα, η μελέτη του Αβέλμα ήταν η Javelin 100, η οποία δημοσιεύτηκε στη χρονιά που μας πέρασε και στην οποία ασθενείς με ουροθυλιακό καρκίνο κύστη στη δεύτερη γραμμή λάβαν είτε αβελουμάμπι είτε best supportive care και φάνηκε ότι υπήρχε όφελος στην αβελουμάμπι, μια μελέτη που έτρεχε και στο κέντρο μας σε βαθμό στατιστικά σημαντικό, με μία μισή ολική επιβίωση 21,4 μήνες στο σκέλος αβελουμάμπης, συγκριτικά με 14 μήνες στο σκέλος της θεραπείας του ερευνητή και ένα hazard ratio στην τάξη του 0,69. Στον καρκίνο του νεφρού, στη χρονιά που πέρασε. Πρέπει να συντομεύσουμε λίγο, Φλόρα μου. Σε ένα λεπτό τελείωσα. Στον καρκίνο του νεφρού, η ανοσοθεραπεία μαζί με αναστολή στερεοσυνική κοινάση στο συνδυασμό στην πρώτη γραμμή έδειξε όφελο συγκριτικά με το σουνιτινίβη στην πρώτη γραμμή. Με τη μελέτη CheckMate 9E3 αντίστοιχα για το συνδυασμό νιβολουμάμπη με καρποζατενίβη από τη μία πλευρά και τη λεβατινίβη με νιβολουμάμπη με τις αντιπροσώπους των άλλων φαρμάκων. Φάνηκε ότι υπήρξε όφελος στην ολική επιβίωση, στο PFS, και έτσι λοιπόν είναι το standard of care στην πρώτη γραμμή πλέον. Για τον καρκίνο του προστάτη, ένα από του στόματος ανταγωνιστή τη ρελουγκολίξη, φάνηκε ότι υπήρξε όφελος στο ποσοστό των καρδιακών συμβαμάτων και την υπαθασιατήβη σε συνδυασμό με πυρατερώνη σε ασθενείς με ασυμπτωματικό μεταστατικό καρκίνο, άντοχο καρκίνο προστάτη. Η μελέτη αντίστοιχη ήταν η Patensia 150. Και θα κλείσω την ομιλία μου λέγοντας ότι η εγκρίση των φαρμάκων στις χρονιές που πέρασε ήταν η νερατινίβη στην επικουρική θεραπεία στον χέρι διαθετικό καρκίνο του μαστού, η επιμασικλίβη στην επικουρική θεραπεία σε ασθενείς που πέρασαν τριγωνικούς υποδοχής, η πεμπρολιζουμάμπη στη νέα επικουρική θεραπεία στον τριπλάνητικο καρκίνο του μαστού, η πεπρολιζουμάμπη στην πρώτη γραμμή στον τριπλάνητικο καρκίνο του μαστού, η σατιζουμάμπη κοβιτεκίνη στην δεύτερη γραμμή και κάτω στον τριπλάνητικο καρκίνο του μαστού, η αναστολή ο λαπαρίμπι μαζί συνδεσμό με βεσιζουμάμπι ως θεραπεία συντήρησης των καρκίνων των οφθικών, η αναστολή TKIA ελεβατινίμπι μαζί με πεπρολιζουμάμπι στο μεταστατικό καρκίνο ενδομητρίου στη δεύτερη γραμμή, η νιβολουμάμπι ως επικουρική θεραπεία στον καρκίνο εσωφάγου και γαστροεσωφαγικής συμβολής, η πεπρολιζουμάμπι στην πρώτη γραμμή στο μεταστατικό καρκίνο παχιός εντέρου που έχει υποδορυφορική αστάθεια, η οσημερτινίμπι ως επικουρική θεραπεία στον καρκίνο έγωνα, η καμπατινίμπη στο μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα που έχει μετάλλαξη, δύο αντιπρόσωποι αναστολή τεροσυνικών κοινασών σε ασθενείς με ράτανα διάταξη στο καρκίνο του πνεύμονα, η λουμπεκτινίμπη στη δεύτερη γραμμή στον μικροεπιταρικό καρκίνο του πνεύμονα, στη δεύτερη γραμμή μεταστατικό ουροθυλιακό καρκίνο η ενφορτουμάμπη βεντοετίνη, ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας με TKIA στην πρώτη γραμμή στον καρκίνο του νεφρού και βελουμάμπη στη δεύτερη γραμμή μεταστατικό ουροθυλιακό καρκίνο. Σας ευχαριστώ θερμά.